Λαϊκό σχολείο. Είμαστε εδώ για να δώσουμε κατανόηση σε θέματα εξισώσεων. Λέει, να εξεταστεί αν ο ισχυρισμός, λέει, δηλαδή κάνει, έρχεται κάποιος και ισχυρίζεται, είναι αληθής για όλους τους πραγματικούς αριθμούς α. Προσέξτε, η λέξη όλους είναι ωραία. Όλους, δεν αφήνει κανένα απ' έξω. Τους πραγματικούς αριθμούς α. Η εξίσωση α-1 επί χ ίσον με α επί α-1 έχει μοναδική λύση την χ ίσον με το α. Λοιπόν, ο ισχυρισμός, έτσι. Εμείς παίρνουμε την εξίσωση και την γράφουμε και λέμε, κοίταξε φίλε μου, εγώ την ξαναγράφω α-1, γιατί όταν γράφω με το χεράκι μου ξεκολλάει και η σκέψη, πρώτον. Δεύτερο, κάθε βήμα που θα κάνω, έτσι και θα το κάνω με το χέρι, με τις πράξεις, θα το συνειδητοποιώ κιόλας. Και λέει, δεν διαιρώ με τον α-1. Να διαιρέσω, μπαίνει το ερέτημα, διαίρεση, διαίρεση με τι, τον α-1. Και λέμε τώρα, αυτή η διαίρεση με τον α-1 γίνεται πάντα. Και τι σημαίνει η διαίρεση? Η διαίρεση δεν σημαίνει κλάσμα. Για τα κλάσματα εμείς τι ξέρουμε? Δηλαδή ξέρουμε ότι αν έχεις ένα κλάσμα με αριθμητή α και παρονομαστεί παράδειγμα το α-1, ξέρουμε εμείς ότι αυτό το κλάσμα που είναι και η διαίρεση ουσιαστικά του α με το α-1 έχει νόημα πότε? Δηλαδή ορίζεται, έτσι, εάν το α είναι διάφορο του 1. Δηλαδή ο παρονομαστής δεν είναι 0. Δηλαδή λέει εδώ πέρα η διαίρεση με α-1 γίνεται μόνο τότε. Δηλαδή ο παρονομαστής δεν είναι 0. Γιατί? Το γιατί είναι πολύ απλό. Γιατί, προσέξτε, δεν υπάρχει, προσέξτε, κλάσμα, δεν υπάρχει χωράφι α που να πεις στους 15 κληρονόμους να το χωρίσω εγώ σε 0 μέρη και θα πάρεις εσύ τόσο. Υπάρχει? Αν υπάρχει, το συζητήσουμε. Εντάξει. Ωραία. Οπότε δεν υπάρχει αυτή περίπτωση. Αποκλείεται. Και για να το κάνουμε και πιο απογορευτικό, να το βάλουμε με κόκκινο πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε η διαίρεση εδώ πέρα, δηλαδή η κίνηση ότι διαιρώ, έτσι, με α-1, έτσι, τι γίνεται πότε? Όταν α διάφορο του 1. Και όταν διάφορο του, α διάφορο του 1, θα διαιρέσω πάνω κάλλιστα και θα το γράψω για να το δω και καλύτερα. Α-1 επί χ προς α-1 ίσον α επί α-1 προς α-1. Το απολαμβάνουμε, έτσι. Και απλοποιώντας εδώ, αυτό φεύγει, αυτό φεύγει. Άρα από ό,τι συνεπάγεται, ότι χ ίσον με α. Λοιπόν, εμείς πήραμε την πρώτη περίπτωση όπου το α είναι διάφορο του 1. Έτσι δεν είναι? Όμως το α δεν μπορεί να γίνει και 1. Το κάνουμε. Το γράψουμε το έντονο χρώμα, το κίτρινο πες. Α ίσο με το 1. Εάν το α γίνει με το 1, τότε εμείς τι θα έχουμε? Πώς θα γίνει η εξίσωση μου έχει δώσει εδώ πάνω? Θα γίνει 0. Τότε θα έχουμε 0 επί χ, ίσον και από εκεί 0. Δηλαδή τι έχω ακριβώς? Ταυτότητα. Δεν φορηγείται στο χέρι, αλλά ωστόσο είναι ταυτότητα. Έτσι είναι πολύ, ναι. Αφού δεν φορτιάζεται στο χέρι και είναι ταυτότητα, γιατί είναι ταυτότητα? Είναι ταυτόν, το ίδιο, ταυτίζεται. Για κάθε χ ανήκεν άρ. Δηλαδή αυτή εδώ η σχέση ισχύει για όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Μα έχεις 0 επί πόσο, για να το γράψω με ένα χρώμα διαφορετικό, άσπρο, ή έχεις 0 επί 10, δεν σου κάνει 0. Ή έχεις 0 επί πόσο, επί πόσο, επί 1000. Βάλουμε και παραπάνω 10.000, δεν σου κάνει πάλι 0. Για κάθε χ ανήκεν άρ. Οπότε αυτή είναι η ταυτότητα. Οπότε αυτή εδώ η εξίσωση, η φαινομενικά εύκολη, και για αυτόν που θα κινηθεί γρήγορα και θα πει, κοίταξε, απλοποίησε το α-1, θα πούμε, πριν κάνεις τη διαίρεση, σκέψου. Η διαίρεση έχει έναν απαγορευτικό όρο. Δεν μπορεί ποτέ ο διαιρέτης να είναι μηδέν. Ο διαιρέτης, δηλαδή, αυτό εδώ πέρα που διαιρεί το πλάσμα. Πρέπει, δηλαδή, το α διάφορο, δηλαδή, αυτός εδώ πέρα, πρέπει να είναι διάφορος του μηδενός. Θα έλεγα, η κατανόηση αυτής της τόσο απλής εξίσωσης είναι κομβική, μα κομβικότατη για τη μαθηματική σκέψη.